Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σήμερα η έναρξη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στην Γενέβη με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης με στόχο να τους ενημερώσει για την διαδικασία και να διαμορφωθεί μια ελάχιστη συνένεση σε ό,τι αφορά τις βασικές πτυχές της εθνικής γραμμής. Σε πάγο όχι μόνο η χώρα αλλά και η διαπραγμάτευση της δεύτερης αξιολόγησης με σκοπό να την ξεπαγώσει και να προωθήσει μια συμβιβαστική λύση εν ώψη του Euro Working Group της 12ης Ιανουαρίου, ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, σύμφωνα με πληροφορίες που αναμένεται να επιβεβαιωθούν σήμερα, θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες εντός των ημερών για να συναντηθεί με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σαρώνει το πρωτοφανές σχήμα ψύχου στην χώρα μας, με περιοχές στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα να παραμένουν αποκλεισμένες και με τη θερμοκρασία να έχει πέσει ακόμα και στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Κόπελλος, Αλόνισος και Κύμη, με το χιόνι να ξεπερνά το 1,5 μέτρο, ενώ στην Αττική αναμένεται να χιονίσει από το βράδυ ακόμα και μέσα στο λεκανοπέδιο. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον καιρικό δείκτη μόνο κυμαίνει σε 657,43 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,43%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.